Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Θα πατήσω λίγο τη Δέσποινα Βανδιά, αλλά θα με συγχωρέσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Τι κάνεις? Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Ο Σφαίρα ακούει δυνατά Δέσποινα Βανδιά αυτή τη στιγμή. Σε περιμέναμε πώς και πώς. Ήδη έχει μαζευτεί και ο κόσμος, αλλά εντάξει. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Στις 7 του μήνα, παιδιά, να μαζευτείτε. Στις 7 του μήνα. Ετοιμαζόμαστε, η αλήθεια είναι. Αντίστροφη μέτρηση. Μετράμε 24 ώρα τώρα για αυτό το πολύ μεγάλο έτσι, μουσικό γεγονός. Για να διώξουμε όμορφο το καλοκαίρι μας, Δέσποινα. Έτσι, ναι. Τι θα μας παρουσιάσετε, μας είπε κάποια πράγματα ο Αντώνης. Λέω μπας και μας πεις περισσότερα εσύ αυτή τη φορά. Δεν ξέρω, Αντώνης, τι ακριβώς σας είπε. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μια πολύ όμορφη συναυλία. Σπάνια μου έχει τύχει να βρεθώ επί σκηνής με τόσο μεγάλους καλλιτέχνες και να είναι πολύ όμορφα να γίνονται τέτοιες συνεργασίες. Το απολαμβάνω νομίζω περισσότερο και ο κόσμος. Είχαμε μία αντίστοιχη τέλος πάντων συναυλία. Πέρσι, εκρηκτική, δεν το συζητάω. Ναι, που ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μας θύμισε πολλοί κόσμος και θεωρώ ότι πέρασαν όλοι πολύ καλά. Είναι όμορφο που επαναλαμβάνεται. Αυτή τη φορά οι σταθεροί είμαστε ο Αντώνης και εγώ. Και είναι πολύ όμορφο που είναι μαζί μας και ο Σάκης και η Έλενα και οι Μέλισσες. Έτσι, έχουμε προσθήκες αυτή τη φορά. Ναι. Πολύ μεγάλο το γεγονός το αυτό. Το πάρτι είναι πολύ μεγάλο. Ελπίζω ότι θα είναι μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη για όλους. Δέσποινα. Και για εσάς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, νομίζω ότι περνάτε κι εσείς, επειδή σας απολαύσαμε και πέρσι, παρέα με Αντώνη, ας πούμε, από τη φετινή παρέα. Νομίζω ότι το απολαμβάνετε κι εσείς και όλο αυτό περνάει και στον κόσμο. Κάνετε όμορφα πράγματα και αυτή τη φορά νομίζω ότι θα έχετε και πολύ απίστευτα ωραία ντουέτα μεταξύ σας. Σωστά? Δεν μπορώ ακόμη να πω τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Αλλά σίγουρα και μόνο το γεγονός ότι ενωνόμαστε τόσοι καλλιτέχνες σε μία και μόνο συναυλία από μόνο του έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Δέσποινα, να ρωτήσω και λίγο της δισκογραφίας. Θα περιμένουμε έτσι καινούργια τραγούδια, καινούργιο υλικό. Ναι. Ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο μήνα. Σεπτέμβριο, Ναι. Mm-hmm. Μέσα στο μήνα θα κυκλοφορήσει καινούργιο τραγούδι. Είναι ένας δίσκος που ετοιμάζω πολύ καιρό τώρα, με ιδιαίτερη αγάπη, με πάρα πολύ ταλαντούχους συνθέτες και στιχουργούς. Επομένως, Σεπτέμβριο θα έχουμε το πρώτο δείγμα, το πρώτο σίγκολ ουσιαστικά, ναι. Ναι, έπονται πολλά. Έλα, μισό λεπτάκι. Δέσποινα μου άνοιξε η πόρτα με το που άκουσε Δέσποινα Βανδύ, ο Νίκος Βαρβαρέσος μπήκε μέσα στο στούντιο. Γεια σου, Νίκο. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο αμέσως επόμενος παραγωγός μετά τη Μαρία. Συστήνετε το παλικάρι εδώ πέρα. Χαίρομαι που είσαστε στη συντροφιά μας. Και εγώ χαίρομαι. Θα ήθελα να πω ότι είμαι μεγάλος φαν. Ειδικά εκείνο το live που είχατε βγάλει δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο καλύτερο live. Κάποια στιγμή θα βγάλω και ένα δεύτερο live. Βρέθηκα κοντά στο οδοβγάλο, δεν βγήκα, αλλά κάποια στιγμή θα το έχω πολύ μέσα στο κεφάλι μου, γιατί πραγματικά είναι ένας τρόπος να διονύζονται και κάποια τραγούδια πέρα από τα δικά σου, πέρα από τα τραγούδια δηλαδή τα δικά μου. Είναι ένας τρόπος να περάσεις και στη νεότερη γενιά τραγούδια που είναι πιο παλιά. Που έχουν αγαπή, έτσι ακριβώς. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο live και... Είναι και τραγούδια δικά σου αγαπημένα, έτσι. Συγγνώμη που διακόπτω. Στη γιορτή μου ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και απόλαυσα εκείνο το χριστουγεννιάτικο το medley που είπατε. Με τα δικά σας τα λαϊκά. Που το κάνατε κρίσμα σε λαϊκό. Πολύ τέλειο. Το είδες αυτό, Νίκο. Ναι, έχει πλάκα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Ήταν πολύ τέλειο. Το τράβηξα και βίντεο και το είχα ανεβάσει στα Χριστούγεννα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είσαστε απλά θεά, τίποτα άλλο. Είναι Δέσποινα, αγαπάμε τη Δέσποινα. Έχει μπει και χορηγητής μας τώρα στο στούντιο. Κοίταξε να δεις. Όταν τραγουδάω, ή σε οποιονδήποτε χώρο είναι αυτός, εντάξει, είτε είναι συναυλία, είτε είναι εγώ αισθάνομαι ότι γίνομαι
αισθάνομαι όπως ακριβώς όταν έχετε κόσμο στο σπίτι μου, που θέλω να περάσουν όλοι καλά, ότι είμαστε μια όμορφη παρέα και έχουμε αυτή την επαφή μεταξύ μας, που και λίγο θα πειράξει ο ένας τον άλλον και λίγο θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και θα πονέσουμε. Αυτό το πράγμα γενικότερα είναι αυτό που με μαγεύει και στο τραγούδι, ότι χωρίς να γνωριζόμαστε επί της ουσίας, έχουμε τόσο ωραία επαφή. Και χημεία. Είναι μαγικό. Πάντα είναι με τον μαγικό. Κόσμο. Δέσποινα, να πούμε για άλλη μια φορά, να κάνουμε το κάλεσμά μας ουσιαστικά στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ότι εμείς 7 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε την πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είναι, είπαμε, ο Αντώνης, ο Σάκης, η Έλενα, οι Μέλισσες. Νομίζω ότι θα παίξει και ο Θέμης μουσική στην αρχή, αν θυμάμαι καλά. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια του όλου σκηνικού θα έχει ο Απόλλωνας Παπαθεοχάρης. Έτσι μας έχει δώσει απίστευτα ωραία δείγματα ο Απόλλωνας. Και θα είναι ένα ταξίδι γεμάτο μουσική. Μουσική, αγάπες, όμορφες στιγμές με όλους εσάς στην ίδια σκηνή επάνω. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι εγώ πραγματικά, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα μέχρι και σήμερα, έχοντας πια συμπληρώσει 22 χρόνια στο τραγούδι, όπως περνάω στην Κύπρο, αισθάνομαι ότι δεν περνάω πουθενά. Είναι το κοινό μας θερμό. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι το κοινό σας. Είναι, καταρχήν, και οι φωνές που βγάζετε μας έρχονται κάθε φορά, είναι απίστευτες. Είναι η ιδιοσυγκρασία τέτοια, ο κόσμος, την αγάπη που δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι φανταστικά. Γι' αυτό και κάθε φορά που κατεβαίνω στην Κύπρο έρχομαι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και εμείς χαιρόμαστε, να ξέρεις, πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο Σφαίρα θα είναι και εκείνο το βράδυ εκεί. Θα μεταφέρει τον Παλμό του Κόσμου λίγο πριν βγείτε εσείς στη σκηνή, με ένα δίωρο έτσι πολύ δυνατό Σφαίρα Live Link. Ίσως να έχουμε και την ευκαιρία και εκεί να τα πούμε. Θα τα πούμε. Εγώ εκεί από κοντά, βρε παιδιά. Έτσι. Ναι. Εγώ, Δέσποινα, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επαγγελματικά, πέρα από τα δισκογραφικά, θα σε δούμε και τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά, αυτή τη στιγμή δεν έχω κλείσει κάτι, αλλά βρίσκομαι σε συζητήσεις, αλλά αυτό που ετοιμάζω και έχω ήδη ξεκινήσει τις πρόβες είναι το Μάμα Μία. Στο θέατρο, μπράβο. Ναι, θα γίνει στο θέατρο Ακροπόλ και θα ξεκινήσουμε το Δεκέμβριο και ήδη δουλεύουμε από τώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτή τη δουλειά. Είναι διαφορετικό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ταλαντούχοι άνθρωποι δουλεύουν γύρω από αυτό το musical. Μικρά παιδιά, έφηβες, μεγαλύτεροι. Είναι όλοι, από τη σκηνοθέτηδά μας την Θέμιδα τη Μαρσέλου, μέχρι το μουσικό επιμελητή, μέχρι... Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Είναι καταπληκτικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι μέρος αυτής της παράστασης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από χρόνια κάνω musical. Ήταν κάτι που το ήθελα και τελικά ήρθε μάλλον το ιδανικό musical να με συναντήσει. Μάμα Δέσποινα, Μάμα Μία τώρα. Μάμα Μία, έπρεπε να γίνω μάνα για να κάνω musical και να λέγεται Μάμα Μία. Αλλιώς δεν ερχόταν, παιδιά. Πότε θα έχουμε την ευκαιρία να σε δούμε επί σκηνής θέατρου πια? Τι μου είπες, Μαρία? Πότε θα έχουμε την ευκαιρία να σε απολαύσουμε σε σκηνή του θέατρου αυτή τη φορά? Το Μάμα Μία στο Δεκέμβριο. Δεκέμβριο. Ωραία. Από εμφανίσεις, χρόνος, όχι. Δεν θα κάνω κάτι άλλο, δεν θέλησα να κάνω κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ αξιόλογες προτάσεις για αυτό το χειμώνα, αλλά είναι τόσο μεγάλο αυτό το project. Είναι και τόσο δύσκολο πραγματικά που δεν θέλησα να... Θέλησα μάλλον να αφιερώσω όλη μου την ενέργεια και όλο μου το χρόνο στο Μάμα Μία. Τέλεια. Αυτό όπως και να έχει, εμείς δηλαδή, θα σε δούμε στη σκηνή επάνω. Και αυτό που θα ακούσετε και αυτό που θα δείτε, δεν νομίζω ότι θα έχετε ξαναδεί αντίστοιχες παραγωγές από όλες τις απόψεις. Τα παιδιά είναι τόσο καταπληκτικά που συμμετέχουν, αφού θέλω κάθε μέρα να πάω, τους φυλάω έναν-ένα. Είμαστε 30 άτομα, είναι όλοι τους καταπληκτικοί. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αν είχαμε το voice, θα πατούσα το κουμπί σε όλες αυτές τις φωνές. Έτσι οι φωνές είναι.
Εγώ κρατάω τρία πράγματα. Πρώτον, τη μεγάλη συναυλία στο Αγασιπή 7 του μήνα. Δεύτερον, το καινούριο σίγκλ, το οποίο περιμένω με μεγάλη αγωνία, το Σεπτέμβριο, το πρώτο δείγμα έτσι, από την καινούρια δουλειά. Και το τρίτο είναι το Μάμα Μία, έτσι, Δεκέμβρη. Έτσι. Να το ξέρουμε όλοι. Αυτά τα λίγα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις εσύ τις πρόβες και θα σε απολαύσουμε βράδυ Τετάρτης 7 του μήνα. Καλό μήνα κιόλας. Καλό μήνα. Φιλάκια πάρα πολλά, Δέσποινα. Σε αγαπάει ο κόσμος της Κύπρου. Ναι, και εγώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.